με κινητήρια δύναμη, το πείσμα και την αγάπη τους για τη θάλασσα. Αθλητές και αθλήτριες από όλο τον κόσμο συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης που διεξάγεται στην Καλαμάτα. Στο κέντρο του Μεσσηνιακού Κόλπου έχει στηθεί μια πλατφόρμα και από εκεί αθλητές βουτούν στο νερό και αγωνίζονται ώστε ο καθένας να κατακτήσει το στόχο του. Oh, it's perfect. The condition is very nice. It's sunny and warm. Οι συνθήκες είναι τέλειες. Έχει ήλιο και ζέστη και μου αρέσει πολύ. Βρίσκομαι στην Καλαμάτα εδώ και μία εβδομάδα για προπονήσεις. Μου αρέσει πολύ το μέρος. Πρώτη φορά βρέθηκα εδώ το 2022. Μου αρέσει η θάλασσα, το φαγητό και οι άνθρωποι. Για μένα το πιο δύσκολο κομμάτι στον αγώνα είναι να κάνω τα πάντα σωστά και στο σωστό χρόνο. It's great. It was my second time in Greece. I was here during COVID time actually in 2022. Είναι τέλεια. Είναι η δεύτερη φορά που βρίσκομαι στην Ελλάδα. Ήμουν εδώ την περίοδο του κορονοϊού. Τώρα είναι η δεύτερη επίσκεψή μου. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που επέστρεψα για το πρωτάθλημα και εκπροσωπώ την ομάδα της Ιταλίας. Δεν βρίσκομαι πολύ διάστημα εδώ, περίπου 8 με 9 ημέρες. Αλλά οι συναθλητές μου είναι εδώ αρκετό καιρό και προπονούνται και είναι ενθουσιασμένοι από τις καιρικές συνθήκες και τη θάλασσα. Οι περισσότεροι αθλητές βρίσκονται στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα εδώ και αρκετό καιρό και προπονούνται καθημερινά. Ενώ αυτό που βοηθάει περισσότερο στην προπόνησή τους είναι ο καιρός, ο οποίος είναι σύμμαχός τους. Είναι πρώτη μου φορά εδώ. Είναι πρώτη φορά για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατάδυσης στην Καλαμάτα. Και πιστεύω ότι είναι ένα πολύ ωραίο μέρος. Προπονούμε γι' αυτό όλη τη σεζόν και ελπίζω να είμαι έτοιμος. Στη θάλασσα όλα είναι υπέροχα και αισθάνομαι καλά και ελεύθερος. Αγαπώ τη θάλασσα από όταν ήμουν παιδί. Το πιο δύσκολο πράγμα είναι έξω από το βυθό και να διαχειριστώ το άγχος του διαγωνισμού και τις προσδοκίες. Τώρα δεν θυμάμαι πολύ καλά, γιατί είναι 15 χρόνια δεν μιλάω.